Πάμε να τα σχολιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Την καλησπέρα μας, κύριε Σενετάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Και ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Την καλησπέρα μας, κύριε Βαρδάκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Δεν σας ακούω καλά. Βέβαια, να το διορθώσουμε. Μα ακούτε τώρα? Καλησπέρα. Λίγο καλύτερα. Θα το προσπαθήσουμε, θα το λύσουμε. Κύριε Σενετάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Ανατιμήσεις, ακρίβεια, κάποια μέτρα τα οποία έχουν πάρθει και υλοποιούνται από την πλευρά της κυβέρνησης. Η αντιπολίτευση ζητάει περισσότερα. Γκρίνια και στις τάξεις των πολιτών. Ένα πρώτο σχόλιο. Πολύ σωστά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Οι πολίτες έχουν κάθε λόγο να δυσφορούν, να αισθάνονται, να αγωνιούν, γιατί καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια εισαγόμενη κρίση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η ακρίβεια, αυτό που ζούμε, αυτό που ξεκίνησε να έρχεται από το Σεπτέμβριο, είναι απόρρια του πολέμου που γίνεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει να το γνωρίζουμε. Και επειδή μιλάμε για θέματα πολύ εξειδικευμένα όπως είναι η ενέργεια, είτε πολλοί θέλουν να παραπλανήσουν τον κόσμο εσκεμμένα θέλοντας να κατηγορήσουν την κυβέρνηση γι' αυτό, ή από άγνοια δημιουργούνται σενάρια, εξφαίνονται σενάρια της νομοσιολογίας και ένα σωρό πράγματα τα οποία... Πού αναφέρεστε, στο ΣΥΡΙΖΑ? Στο κυρίως... Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι κυρίως αφορά την αντιπολίτευση το σχόλιο μου, η οποία αρνείται να καταλάβει, μάλλον προσπαθεί, όπως είπαμε, να παραπλανήσει τους πολίτες και να ξεκαθαρίσει, να μεταφέρει ευθύνες στην κυβέρνηση, οι οποίες δεν τις αναλογούν. Και μιλάει για πρόβλημα Μητσοτάκη, για κρίση Μητσοτάκη, για ό,τι έχει συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να το καταλογίσει στην κυβέρνηση, δημιουργώντας δυστυχώς περαιτέρω κλίμα ανασφάλειας και αγωνίας στους πολίτες, θέλοντας μέσα σε αυτή την κρίση να υποφεληθεί πολιτικά από αυτή την κατάσταση. Κύριε Σενετάκη, ένα πρώτο σχόλιο, ολοκληρώστε. Ναι. Από την αρχή έχουμε σταθεί στο μέτρο του δυνατού πάντα, γιατί αυτό δεν ξέρουμε πού μπορεί να τελειώσει, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, οπότε πρέπει να κρατάμε εφόδια για τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών, για την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας μας, και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, όπως είμαστε όλα αυτά τα χρόνια, για να μην κινδυνέψουμε στο μέλλον, όσο διαρκεί αυτή η κρίση, να έχουμε περαιτέρω προβλήματα όπως παλαιότερα είχαμε βάλει τη χώρα στα μνημόνια. Άνω τελεία, κύριε Σενετάκη. Κύριε Βαρδάκη, ένα πρώτο σχόλιο, μια απάντηση. Ο κύριος Σενετάκης έκανε λόγο για παραπληνητικές τοποθετήσεις και δηλώσεις. Άκουσα τον αγαπητό κύριο Σενετάκη πολύ προσεκτικά. Κύριε Παναγιώτοπουλε, κοιτάξτε. Εδώ πρέπει να μάθουμε να μιλάμε με απλά λόγια και κατανοητά, όχι με οικονομοτεχνικούς όρους, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Βλέπω τον κύριο Σενετάκη και αυτή την τακτική ακολουθεί και ολόκληρη η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της σημερινής κυβέρνησης. Ότι κυβερνούν 3 χρόνια. Και δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Δεν μπορούν να επικαλούνται ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ ή της προηγούμενης κυβέρνησης. Κοιτάξτε, κύριε Παναγιώτοπουλε, είπατε... Δεν επικαλεστήκαμε καμία ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο. Κύριε Παναγιώτοπουλε, είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει μια αγανάκτηση της κοινωνίας. Εμείς το διαπιστώσαμε προχθές σε μια περιοδία που κάναμε στην περιοχή του Μονοβατζίου. Εάν δείτε την ανέχεια και τη φτώχεια που επικρατεί στους χώρους. Πού, στην Ήπεθρο, κύριε Παναγιώτοπουλε, στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, που δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν. Και με τερτύπια και τεχνάσματα, χωρίς να βρίσκονται λύσεις, βρισκόμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Και ακούστε τώρα. Πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχει μια παγκόσμια πανευρωπαϊκή κρίση κλπ. Μα παγκόσμια και ευρωπαϊκή κρίση ήταν η πανδημία, κύριε Παναγιώτοπουλε, η οποία ξεπερνιέται από ορισμένες χώρες. Μετά πιθανόν να πούμε παρακάτω κάποια πράγματα. Αλλά η Ελλάδα, που ήταν, όταν είχαμε ένα κρούσμα στη χώρα μας, στην Ευρώπη είχαν χιλιάδες κρούσματα. Και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι σχεδόν στην Ευρώπη. Θα πιάσουμε την πανδημία, κύριε Βαρδάκη. Το σταματώ λοιπόν εδώ, ναι. Και λέω. Όσον αφορά το θέμα, το συγκεκριμένο θέμα που δείξατε. Λέω, κύριε Παναγιώτοπουλε, ότι πράγματι είδατε προχθές δημοσκοπήσεις ότι 75% της κοινωνίας αντιδρά και ενίσταται για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές.
Είναι όμως με 10 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. 9-10 μονάδες. Ίσως δεν είδατε, αν και εγώ δεν δίνω βαρύτητα τόσο πολύ, είναι ένα εργαλείο η δημοσιοποίηση, να το συζητήσω μετά. Ίσως να μην είδατε την τελευταία δημοσκόπηση. Το τι λέει ο κόσμος και πώς. Την είδα πολύ καλά την τελευταία δημοσκόπηση. Αλλά επειδή αναφερόμαστε δημοσκοπήσεις, σας αναφέρω και ένα άλλο εύρημα. Είναι 7,5 από 19 και όχι 10. Αλλά δεν το θεωρώ ένα επίτευγμα της από την αντιπολίτευση, άκουσα τον κόσμο. Αφήστε με, δώστε μου 10 δεύτερα. Ναι, ελάτε, ολοκληρώστε. Τρία στοιχεία που έχουν σημασία για να μην μπαίνουμε, όπως σας λέω, σε οικονομοτεχνικούς όρους και δεν καταλαβαίνει η κοινωνία. Ακούστε, και δεν είναι κύριε Παναγιώτοπουλε δικά μου στοιχεία. Είναι στοιχεία της Ελστάτ, είναι στοιχεία του ΙΝΕΓΕΣΕ, είναι στοιχεία της Eurostat. Να τα αναφέρετε, ακούστε, βέβαια, και να κλείσουμε να προχωρήσουμε. 3,5 εκατομμύρια πολίτες. 3,5 εκατομμύρια. Για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, κύριε Παναγιώτοπουλε, πρέπει να καταλάβουμε πού βρίσκεται η χώρα τώρα. Και δεν βρίσκεται σήμερα. Δεν βρισκόταν χθες. Βρισκόταν πριν 1,5 χρόνο. Γιατί η κρίση και η οικονομική κρίση προηγήθηκε του πολέμου. Ακούστε τώρα. 3,5 εκατομμύρια πολίτες στη χώρα μας απειλούνται με φτώχεια. Με φτώχεια. Τι λέει η Eurostat? Ότι η Ελλάδα κατέχει, ακούστε κύριε Παναγιώτοπουλε, η Ελλάδα κατέχει τις πρώτες θέσεις ατόμων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν ένα κανονικό γεύμα. Το 50% των συνταξιούχων στη χώρα αμείβεται με μισθό, με σύνταξη κάτω από 700 ευρώ. Ένα στους 5 εργαζόμενους παίρνει κάτω από 400 ευρώ και έχει χάσει τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο που σας λέω. Ναι. Και μετά πρέπει να επανέλθουμε, να δούμε τι προηγήθηκε, τι υπήρχε. Το τελευταίο, και τι το τελευταίο. Για πάμε στο τελευταίο. Το τελευταίο, ότι ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου, της χώρας μας, έχει χάσει το 14% της αγοραστικής. Μάλιστα, λοιπόν. Δύναμης. Άνω τελεία. Οπότε καταλαβαίνετε, ναι, ότι οι μέρες που έρχονται είναι πολύ δύσκολες. Κύριε Σενετάκη, έδωσε κάποια στοιχεία, επικαλούμενο στοιχεία της Ελστάτ, λοιπόν, μεταξύ άλλων. Λοιπόν, ωραία. Εγώ δεν είπα καταρχάς ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια. Και ούτε ψάχνουμε να βρούμε το φταίχτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που αντιπολιτεύεται δημιουργεί περαιτέρω σύγχυση στους πολίτες. Και εδώ για ποιο λόγο, κύριε Σενετάκη? Και εδώ χρειάζεται ψυχραιμία. Γιατί ψεύδεστε ασυστόλως. Πέστε μου ένα ψέμα, ένα. Εάν δείτε τη συνέντευξη του αρχηγού σας πάλι για το τι έλεγε για τη ΔΕΗ, μπορεί μία-μία, γιατί δεν έχουμε το χρόνο τώρα, να σας πω, μπορείτε, κύριε, να δείτε και τα θυματιά. Κύριε Σενετάκη, να σας πω εγώ για τη ΔΕΗ. Αφήστε τον αρχηγό. Να σας πω εγώ για τη ΔΕΗ. Τώρα, τι να μας πείτε για τη ΔΕΗ, σας παρακαλώ πολύ, επιτέλους κάποια νούμερα. Δεν μπορείτε να τα αγνοείτε. Δεν γίνεται προκειμένου να κάνουμε πολιτική, να κάνουμε το ένα και ένα όσο βγάζει και όσο θέλουμε. Επιτέλους, πρέπει, αυτό λέω, σε αυτή τη χώρα να σοβαρευτούμε. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εισαγόμενη ακρίβεια. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Και λέμε, τα ψέματα δεν μας λέτε όμως. Τα ψέματα. Λέμε υπεύθυνα στους πολίτες. Γιατί εγώ θα σας πω πολλά ψέματα. Ενδεχόμενα. Χρησιμοποιούμε μέτρα πρωτίστως να στηρίξουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά. Μόλις εχθές ψηφίσαμε σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού την έκτακτη ενίσχυση των αδυνάμων νοικοκυριών. 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά θα πάρουν χρήματα για να αντιμετωπίσουν αυτή την ακρίβεια. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Με αυστηρότητα. Πάλι θα μου πείτε ότι δεν υπάρχει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, πέστε μου, κύριε, Δεν ξέρω. Θα σας πω εγώ μετά. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Δεν το καταλάβω αυτό. Είναι οι άνθρωποι που έχουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, είναι οι χαμηλοσυνδεξιούχοι και ανασφάλιστοι, είναι όλοι όσοι έχουν ανάγκη και πλήττονται από αυτή την ακρίβεια. Ποιοι είναι, κύριε Βαρδάκη? Έχουμε πάρει κύριε Σενετάκη, να γίνει συζήτηση. Νομοθετήσατε να μην μπορούν να συνταγογραφούν σε ιδιωτικούς γιατρούς και να συνοστίζονται στα νοσοκομεία. Με συγχωρείτε. Τα θέματα και δεν μπορείτε να συγχωρείτε συγκεκριμένα. Πετάτε τη μιζέρια στο τραπέζι και προσπαθείτε να γίνει αρεστό. Ωραία, εγώ θέλω μετά θα απαντήσω. Σας αρέσει και τότε καταφέρατε να ανέλθετε στην εξουσία, όταν πραγματικά η χώρα ήταν σε μια κατάσταση μιζέριας και τότε εσείς μπορέσατε να πείσετε τους πολίτες. Λοιπόν, εμάς και ποιοι την είχαν φέρει, κύριε Σενετάκη? Ποιοι την είχαν φέρει τη χώρα σε αυτή τη μιζέρια? Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε το 2019, 2015. Με μέτρα. Είπατε για τις δημοσκοπήσεις.
Μα σε άλλο αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε σοβαρότερα θέματα. Όχι, μιλάτε για, για τον πολίτη, πώς αισθάνεται. Κύριε Σενετάκη. Δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε. Πρέπει να μου το πει η μέτρηση. Όχι, δεν μπορείτε. Και θα σας πω γιατί δεν μπορείτε, κύριε Σενετάκη. Σας παρακαλώ τώρα, κύριε Βαρδάκη. Δεν ξέρω, εγώ δεν παίρνω εγώ ΔΕΗ στο σπίτι μου. Δεν πληρώνουμε ΔΕΗ εμείς. Δεν βάζουμε βενζίνη. Τι είμαστε με διαστημόπλαια, πηγαίνουμε. Γιατί λοιπόν δεν κάνατε λοιπόν, κύριε Σενετάκη. Προφανώς λοιπόν. Προφανώς γιατί δεν κάνατε αυτό που κάνει όλη η Ευρώπη. Δυσφόρη, ο πολίτης γιατί δεν κάνατε αυτό που κάνει όλη η Ευρώπη. Πλαφών στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν μου λέτε, κύριε Βαρδάκη, τα καινούργια μέτρα τα οποία εξαγγείλθηκαν τα είδατε. Περιμένετε να δείτε αν δουλέψουν ή απλά βγαίνετε και κατηγορείτε κάτι για το οποίο δεν το έχετε δει. Όχι, απλά κύριε Σενετάκη, δηλαδή, τα προηγούμενα μέτρα που πήρατε δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Έχουμε πόλεμο, κύριε Βαρδάκη. Μπορούμε να είμαστε λίγο ψύχρεμοι και ενωμένοι και να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση σωστά και υπεύθυνα. Κύριε Σενετάκη, ο κόσμος... Βέβαια, θα μιλήσετε. Κύριε Σενετάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος ρωτά... Είχαμε μια πανδημία, όπως είπε ο κύριος Βαρδάκη. Ναι, απλά βάλουμε και μια τελεία για να προχωρήσουμε λίγο. Ωραία. Για να δείτε δηλαδή πώς λειτουργούμε. Είχαμε την πανδημία. Φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ, δώστα όλα από το 2020 που ξεκίνησε η πανδημία. Λοιπόν, το 20 δώσαμε 21 δισεκατομμύρια, 23 δισεκατομμύρια. Τον επόμενο χρόνο που έφτυνε η πανδημία δώσαμε 15 δισεκατομμύρια. Συνολικά έχουμε δώσει 43 δις. Τα αποτελέσματα, γιατί εδώ πρέπει να μιλάμε και με αποτελέσματα, των χρημάτων αυτών, ναι. Τα είδαμε στην αγορά εργασίας. Είδαμε ότι η ανεργία μειώθηκε αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Άρα, τελεία. Για να προχωρήσουμε. Άρα, έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Αυτό είναι κοινωνικό, κύριε Παναγιωτόπουλε, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Κύριε Βαρδάκη. Και όχι αυτό που λέει κύριε Παναγιωτόπουλε. Κύριε Βαρδάκη. Να μιλάει για τη μιζέρια. Μπορούμε να μιλάμε ώρες. Ατέλειωτες. Ναι, 10 λεπτά έχουμε ακόμα. Εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις από την πρώτη στιγμή. Όσον αφορά τη μείωση, κοστολογημένα μέτρα. Όσον αφορά αλλά το κόστος σας, κύριε Βαρδάκη, με τα νούμερα, κύριε Βαρδάκη, τα πάτε χάλια. Παραδεχτείτε το. Μήπως καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει. Πώς θα κοστολογείτε, όπως είναι στη κατηγορία. 1,5 δισεκατομμύριο. Αν θέλετε, αφήστε με, σας παρακαλώ. Εγώ σ' άκουσα προσεκτικά. Κύριε Σενετάκη, ναι, μισό λεπτό. 1,200 είναι, 1,200 είναι η μείωση, το κόστος της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η μείωση του ΦΠΑ. Τι είπαμε για να πλαφών, άμα ακούστε με. Αν θέλει να μας ακούσει ο κόσμος. Πλαφών στη ρήτρα αναπροσαρμογής, πλαφών στα κάψιμα. Αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, που έχει προτείνει η Κομισιόν, όχι ο Τσίπρας. Αύξηση του κατώτατου μισθού, που είναι ο μικρότερος σε όλη την Ευρώπη. Ο μικρότερος και πάταξη της εσωτερικής. Όταν πριν 18-25 μέρες ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός καταψύξεως, μας έλεγε ότι μα τι λέει ο Τσίπρας τώρα. Τι ψέματα λέει, δεν υπάρχει εσωτερικέρδεια. Και τα στοιχεία μας έδειξαν ότι είχαμε από τον περασμένο Αύγουστο 2 δισεκατομμύρια που αυτά αν φορολογούσε μπορούσε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάμε παρακάτω. Και εδώ έχει χρηματοδοτικά εργαλεία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ποια είναι αυτά, το σύμφωνο σταθερότητας που χρησιμοποιεί όλη η Ευρώπη, που είναι σε αναστολή. Άρα δεν υπάρχει το ασφιχτικό πλαίσιο που είχαμε εμείς το 2015-2019 για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Υπάρχει η ρήτρα διαφυγής, κύριε Παναγιωτόπουλε, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μάλιστα. Αλλά ξέρετε, εάν με ρωτήσετε εμένα να μου πείτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να καταστρέψει τη χώρα, προς Θεού όχι. Δεν θα το πω ποτέ. Αλλά είναι δυστυχώς, και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά, κύριε Παναγιώτοπουλε, κύριε Βαρδάκη, είναι δυστυχώς τα συμφέροντα τόσο ισχυρά που εξυπηρετεί και θέλει να εξαλειρώσει η σημερινή κυβέρνηση που πλέον τους καθιστούν. Να προλάβουμε να κάνουμε και ένα σχόλιο. Δεν μπορεί, επιτρέψτε μου. Ναι, απλά... Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δίνει, όταν μιλάμε για κοινωνικό κράτος, να κόβει τη 13η σύνταξη και να έρθει να δίνει 200 ευρώ. 2 δισεκατομμύρια έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοινωνικό μέρος. Μάλιστα. Λοιπόν, να προλάβουμε να αναφερθούμε λίγο και στην πανδημία, σε μια δεύτερη θεματική. Κρίμα να κλείσουμε με αυτό μόνο. Κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν μπορείς όταν μιλάει για κοινωνικό κράτος να δίνεις χρήματα και να δίνεις απευθείας αναθέσεις 7,5 δις. Δεν μπορείς να διορίζεις τον ΕΦΚΑ στη ΔΕΗ με 500.000 μισθό. Ακούστε. 300.000 μισθό. Αυτό με τις απευθείας αναθέσεις τα πούμε. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ παίρνει 300.000 ευρώ που δεν τα παίρνει ο πρωθυπουργός, δηλαδή τα διπλάσια του πρωθυπουργού. Ενώ έπαιρνε ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος, δεν είναι χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα, διόρισε 270 στον ΕΦΚΑ με 70, ακούστε, με 4
με 4.000 ή 8.000 μισθό. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος, κύριε Παναγιώτοπουλε. Έτσι θα πάμε μπροστά. Έτσι θα βρεθούν τα χρήματα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, επειδή είπε πολλά ο κύριος Βαρδάκης. Όχι, αφισβητήστε αυτά που σας είπα. Για τις περιβόητες προτάσεις τους, για να δείτε και πώς φάσουν και αντιφάσουν. 1,5 δισεκατομμύριο δώσατε για την ιδιωτική. Μισό λεπτό, κύριε Βαρδάκη, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Απλώς αν τα δούμε ποσοτικά, τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει, στο τέλος και αυτού του τριμήνου που πάμε, θα αφρίζουν περίπου 4,7, περίπου 5 δις ευρώ. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν θέλουμε οριζόντιες μειώσεις έτσι ώστε να υποφελούνται όλοι το ίδιο και πολλές φορές οι έχοντες περισσότερο, αλλά στοχευμένα μέτρα με επιστροφή χρημάτων στα αδύναμα νοικοκυριά. Εσείς μιλάτε για οριζόντια μέτρα τα οποία πάνε παντού. Και πάλι όμως είπατε 1,2 δις όταν εμείς στην ενέργεια από το πρώτο τρίμηνο της κρίσης έχουμε ήδη δώσει μέχρι τον Ιανουάριο 2 ευρώ. Κύριε Σενετάκη, έχουμε 3 λεπτά για να το κλείσουμε. Πανδημία, επιδημιολογική κρίση. Ναι, μα είναι κρίμα να κλείσουμε με μία θεματική όμως, το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή να βάλουμε μία τελεία. Θέλω ένα σχόλιο για την πανδημία. Θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα άρση των όποιων περιορισμών έχουμε μέχρι και σήμερα. Με φόντο κρούσματα που ξεπερνούν τις 20.000. Ένα σχόλιο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε δει και τις επίσημες δηλώσεις των επιστημόνων. Είναι βέβαιο ότι η πανδημία έχει περάσει σε άλλη φάση, πολύ διαφορετική. Αυτή την περίοδο βλέπουμε μία μικρή έξαρση με την όμικρον 2 να κυριαρχεί. Όλα οι πολιτικές διαμορφώνονται γύρω από τους σκληρούς δείκτες που λέμε της πανδημίας. Δηλαδή, όταν κρίνουμε ότι το σύστημα υγείας επιβαρύνεται, οι σκληροί δείκτες, η θνησιμότητα, οι εισαγωγές στις εντατικές, τότε τα μέτρα μπορούν να αλλάξουν μορφή και να ελαφρύνουν όταν αυτοί οι δείκτες πέφτουν. Είμαστε σε μια τέτοια συζήτηση, είμαστε σε συζήτηση για τις μάσκες. Βλέπετε ότι κάθε εβδομάδα συνεδριάζουν. Όπως είχαμε πει, η κατάσταση αυτή είναι μια δυναμική. Έχουμε δει πόσα στάδια έχει αλλάξει όλη αυτή την περίοδο η πανδημία, με μέτρα που φεύγουν, μέτρα που έρχονται, ανάλογα με τη μορφή που παίρνει. Μάλιστα. Λοιπόν. Επομένως, είμαστε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν επιβαρύνεται τόσο πολύ το σύστημα υγείας. Βλέπουμε μία έξαρση, οπότε είμαστε προσεκτικοί για να δούμε τα επόμενα βήματα. Κύριε Βαρδάκη, ένα κλίμα συνένεσης μπορεί να διαμορφωθεί με φόντο και την τουριστική σεζόν. Να πάμε ενωμένοι, να κερδίσουμε από την αξιοποίηση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Δύσκολη συγκυρία. Κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και βεβαίως. Ποιος θα θέλει το φως, να το πω έτσι απλά και κατανοητά. Ποιος θα θέλει φέτος να δουλέψουν στην Κρήτη 25.000 εργαζόμενοι. Ποιος δεν θέλει ο τουρισμός να δώσει μια οικονομική ανάσα στη χώρα μας. Αλλά όταν ακούω τώρα τον κύριο Σενετάκη ότι δεν μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, 21.000 κρούσματα είχαμε σήμερα. 355 διασωληνωμένους. 50 με 60 θανάτους έχουμε καθημερινά. Είμαστε πλέον η πρώτη χώρα στην Ευρώπη ανά εκατομμύριο σε θανάτους, ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Σας είπα προηγουμένως. Το εθνικό σύστημα υγείας νοσεί. Και επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό. Και βέβαια να έχουμε ένα κλίμα συνένεσης για να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Αλλά όταν προχθές νομοθετεί η κυβέρνηση, βλέποντας ένα σύστημα υγείας που είναι σχεδόν αποσαδρωμένο, σχεδόν, και νομοθετεί η ανασφάλιστη, γιατί είπε ο κύριος Σενετάκης προηγουμένως ότι η ανασφάλιστη περίληκες, και μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ξέρετε, την νομοθέτησαν. Οι ανασφάλιστοι δεν θα έχουν το δικαίωμα συνταγογράφησης στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι θα συνοστίζονται στα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, για να γράψουν ένα φάρμακο του παιδιού τους. Θα φεύγει από τη Μεσαρά ο ΧΥΨΙ ΓΑΜΑ πολίτης για να πάει στο Πανεπιστημιακό να του γράψουν ένα φάρμακο. Και μετά από μεγάλη φασαρία δώσανε μια εξάμηνη παράταση όσον αφορά τη συνταγογράφηση. Είναι νομοθετήματα αυτά που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος. Είναι κοινωνικό κράτος αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Εμείς να βοηθήσουμε, να βάλουμε πλάτη. Έχουμε βάλει όπως τουλέστα, καταλαβαίνετε, αλλά έλεος, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι αυτό το συνοθήλευμα το οποίο ακούσατε. Αυτό είναι η συνέντευξη. Μάλιστα. Λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κύριε Σενετάκη, να είστε καλά. Κύριε Βαρδάκη, να είστε καλά.